Καλώς ήρθατε στο κανάλι των The Upgrades, είμαι ο Πάνος και σήμερα πάρτε καφεδάκι γιατί έχουμε συζήτηση. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε για το δικό μου το αυτοκίνητο και για τα... και επειδή με ρώτησε και ένας φίλος από κάτω στα σχόλια ότι θέλει να αγοράσει και αυτός ένα Colt σαν το δικό μου CZT και θέλει κάποιες συμβουλές γενικά στο τι να ψάξει ή οτιδήποτε και γενικά για οποιονδήποτε θέλει να αγοράσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Εγώ είμαι κάτοχος ουσιαστικά Colt από το 2009 που είχα στην αρχή το CZ3 που ήταν το 1300 και μετά από το 2013 μέχρι και σήμερα έχω το CZT, οπότε είχε ένα πολύ πολλά χρόνια αυτή την καρότσα. Και από το 13 και μετά ουσιαστικά το μοτέ πιο πολύ, γιατί εντάξει, ένα αυτοκίνητο έχει αρκετές διαφορές, όχι τεράστιες μεν, αλλά έχει αρκετές διαφορές. Οπότε πάμε να σας πω λίγο τα θετικά και τα αρνητικά που έχω εντοπίσει εγώ τόσα χρόνια στο αυτοκίνητο σε σύγκριση με τα άλλα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σε αυτή την κατηγορία, σε αυτά τα άλογα και γενικά στο στυλ αυτού του αυτοκίνητου. Πριν αρχίσουμε να πω κάτι, αυτά που λέω όλα είναι καθαρά η γνώμη μου που έχω εγώ για το αυτοκίνητο που το έχω οδηγώ τόσα χρόνια και το χρησιμοποιώ. Τώρα μπορεί κάποιος άλλος να έχει κάποια άλλη γνώμη, μπορεί κάποιο άλλο αυτά που θα πω να του φανούν ότι δεν ισχύουν. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να μου πει ότι για μένα το αυτοκίνητο είναι σακάρτ, για μένα το αυτοκίνητο είναι ελαττωματικό γιατί χάλασε ή οτιδήποτε. Εντάξει, αυτά παίζουν ανάλογα με τη χρήση, παίζει με την τύχη, μπορεί να πας κάποιο αυτοκίνητο που να μην είναι πολύ καλό ή οτιδήποτε. Εγώ λέω συγκεκριμένα με το δικό μου το αυτοκίνητο και με τη χρήση που το έχω κάνει και με αυτά που έχω δει τόσα χρόνια. Γιατί το έχω 7 χρόνια το αυτοκίνητο τώρα. Λοιπόν, το πιο σημαντικό και αυτό που σκέφτηκα και εγώ όταν ξεκίνησα να πάρω το αυτοκίνητο ήταν η αξιοπιστία του. Δηλαδή, έχει ουσιαστικά ιαπωνικό μοτέρ. Οπότε εγώ τουλάχιστον τα χρόνια που το έχω, το μόνο που κάνω είναι τα βασικά σέρβις, δηλαδή λάδια, μπουζί, φίλτρα κτλ. Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το θέμα του μοτέρ. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστο, δεν καίει λάδι, καθόλου λάδι. Που σημαίνει σε αυτοκίνητα της κατηγορίας, γενικά τα ευρωπαϊκά, στο λένε και από την αντιπροσωπεία ότι θα χρειαστεί να ότι καίει κάποιο λάδι και είναι θεωρείται φυσιολογικό. Εντάξει, δεν είναι πάντα κακό. Αλλά σίγουρα το να μην καίει καθόλου είναι ακόμα καλύτερο. Οπότε σε όλες τις αλλαγές, δηλαδή εγώ που το έχω τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να έχω γύρω στα 110, 100, κάπου εκεί, 120.000 χιλιόμετρα. Το έχω πάρει από τις 55, αν έχει 55 κιόλα. Και δεν έχει κάψει ποτέ λάδι καθόλου τίποτα. Και είναι, εννοείται ότι υπάρχουν πατήματα, υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι ότι το προσέχω τόσο πολύ που να πεις ότι εντάξει, πώς να κάψει λάδι οτιδήποτε. Οπότε αυτό σαν πρώτο. Δεύτερον, πλεονέκτημα, αυτή τη στιγμή είναι η τιμή του. Το αυτοκίνητο όταν βγήκε ξεκίνησε και κόστιζε γύρω στα 18-19 χιλιάρικα η πρώτη έκδοση. Οπότε εντάξει, ήταν μια τιμή που στην κατηγορία πάλι ήταν κοντά βασικά στο Polo το GTI, στο Corsa το PC, δηλαδή σε αυτά ήταν κοντά. Ήταν λίγο πιο ακριβά νομίζω τα άλλα ή πάνω κάτω τα ίδια όταν είχαν βγει. Αυτή τη στιγμή όμως ξεκινάνε, δηλαδή υπάρχουν και με 4,5 χιλιάρικα, φτάνουν μέχρι 8-10, κάπου εκεί παίζουν όλα. Είναι ανάλογα την κατάσταση, τη χρονολογία, τα χιλιόμετρα και όλα αυτά. Οπότε είναι πολύ καλό για κάποιον που θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο να είναι σχετικά γρήγορο, compact, μικρό, να έχει χώρους κτλ. Οπότε είναι πολύ σοβαρό να έχει μια καλή τιμή που μπορεί να το αγοράσει οποιοδήποτε. Από χώρους θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό ότι π.χ. τα πίσω καθίσματα μετακινούνται μπροστά πίσω, έτσι ώστε να μπορείς αν θες να έχεις μεγαλύτερο προπαγκάζ. Π.χ. αν είναι δύο άτομα μπροστά και κάθονται, δεν χρειάζεται οι πίσω θέσεις να έχουν πολύ χώρο για τα πόδια. Οπότε μπορείς να φέρεις τα καθίσματα μπροστά, έχει από κάτω όπως είναι το πιστό καθίσμα σειρώμενο και το σέρνεις. Και οπότε έχει πολύ μεγαλύτερο προπαγκάζ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό γιατί χρειάζεται πολλές φορές να υπάρχει μεγάλο προπαγκάζ πίσω και να βάλεις σε αποσκευές ή οτιδήποτε. Που στα άλλα αυτοκίνητα, το οποίο εντωμεταξύ, όταν έγινε η αλλαγή στην έκδοση του Rally Art, δηλαδή αυτό που είναι μπροστά σαν Evo, που έχει αλλάξει η φάτσα μπροστά, που είναι σαν το Lancer που έγινε, σε αυτή την έκδοση δυστυχώς τα καθίσματα δεν πάνε μπροστά πίσω. Που για μένα είναι πολύ μεγάλο αρνητικό γιατί το κόψανε, γιατί ίσως είχε μεγάλο κόστος κατασκευής ή οτιδήποτε. Που δηλαδή είναι στάνταρ τα καθίσματα, είναι εκεί και τέλος. Και βάζω παπαγκάζ ότι μπορεί να χωρέσει από μόνο τους πόσο έχουν υπολογίσει σαν μέγεθος. Για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλο μείον γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ βολικό αυτό. Και άμα θες να βάλεις μεγάλα πράγματα, δηλαδή θα βάλεις με τηλεόραση οτιδήποτε πίσω, μπορεί να χωρέσει, μπορεί να το κάνεις λίγο μεγαλύτερο, λίγο μικρότερο. Αν δεν έχεις πράγματα πίσω και θες να κάτσουν 4 άτομα και πίσω, βάζεις και τραπεζάκι, τόσο πολύ χώρο έχει πίσω.
Οπότε πολύ σημαντικό και αυτό. Επειδή τον τρίτο, τέταρτο, δεν ξέρω τι θα την πάμε, είναι η ευκολία που έχει σαν αυτοκίνητο, δηλαδή σαν ιαπωνικό. Τι σημαίνει αυτό? Άμα δείτε αυτοκίνητα, πώς είναι π.χ. το Corsa, το OPC ή γενικά ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, πλέον δεν έχεις πολλές δυνατότητες στο να κάνεις κάτι εσύ μόνος σου. Δηλαδή, μόλις ανοίγεις το μοτέρ, βλέπεις έχει 800 καπάκια. Έχει πάνω από αισθητήρες οι οποίοι χτυπάνε με το παραμικρό, δηλαδή θέλει να αλλάξει μια λάμπα και στη βγάζει μέσα. Το οποίο ναι, μεν είναι καλό, γιατί έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Οπότε κάποια πράγματα πρέπει να μπουν σιγά σιγά στα αυτοκίνητα και να βοηθήσει σε τέτοια θέματα. Αλλά όταν θες να κάνεις κάτι μόνος σου στον καράζ σου, να αλλάξεις σε οτιδήποτε, δηλαδή από μια φιλτροχωάνη μέχρι οτιδήποτε θες, σε αυτά όλα είναι πάρα πολύ εύκολο. Όλα ανοίγουν πολύ εύκολα, όλα ξεβιδώνουν πολύ απλά. Δηλαδή, εγώ το αυτοκίνητο, το ειδικά το μπροστά σημείο, το έχω βγάλει πολλές φορές. Δηλαδή, όπως είδατε και με τις αρτήσεις ή οτιδήποτε, και μπορείς να το κάνεις σαν τα σπίτι σου. Είναι 5-6 βήματα, τα κάνεις και τελείωσε. Άμα δείτε, π.χ. σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, έχει κάτι clips, έχει κάποιες ειδικές βίδες, έχει το ένα, έχει το άλλο. Αν βγάλεις το φανάρι, ξέρω εγώ, χτυπάει μέσα, δεν παίρνει μπροστά. Έχουν τέτοια πράγματα πιο πολύ, δηλαδή τεχνολογία ουσιαστικά παραπάνω, που τα οποία αυτό δεν τα έχει. Που σε κάποιους, εντάξει, ναι, δεν αρέσει, γιατί θέλουν να έχουν κάτι πιο εξελιγμένο σε ένα αυτοκίνητο, αλλά για μένα τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό να έχω αυτό. Δηλαδή ότι μπορώ να κάνω πράγματα που θέλω, να μπορούν να γίνουν πάνω σε αυτοκίνητο, που να τα κάνω και μόνος μου και να μην χρειαστεί να πάω για κάτι, για οτιδήποτε, να πηγαίνω κάθε φορά για στην αντιπροσωπεία. Λοιπόν, άλλο ένα πολύ, πολύ θετικό είναι η κατανάλωση που έχει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, αν μπορέσει, γιατί τώρα πλέον είναι λίγο δύσκολο να τα βρει μαμά, αυτό θα το πούμε λίγο στα αρνητικά. Αν εγώ, επειδή το αυτοκίνητο το αγόρασα μαμά, τώρα ελπίζω να ήταν μαμά κιόλας και να μην είχε γίνει κάτι παραπάνω και μετά ξανά έγινε μαμά, αλλά μαμά ήταν όταν τον παρέλαβα, σαν κατανάλωση έχει πάρα πολύ καλή για turbo αυτοκίνητο. Και ο λόγος θεωρώ ότι είναι ότι επειδή δεν ανοίγει πάρα πολύ χαμηλά η τουρμπίνα, έτσι ώστε να την έχεις από π.χ. από τις 1000-1100 στροφές, έτσι ώστε να μπαίνει και να καίει από εκεί πέρα. Βέβαια δεν σου δίνει και το απαραίτητο γκάζι στην αρχή, δηλαδή είναι σχετικά το αυτοκίνητο στην αρχή αργεί να πάρει μπροστά η τουρμπίνα, παρόλο που δεν είναι πολύ μεγάλη. Απλά επειδή είναι 1500 κυβικά, το έχουν ρυθμίσει να παίρνει λίγο πάνω από τις 2.500-3.000 στροφές. Οπότε σαν κατανάλωση και μέσα στην πόλη και εκτός, δηλαδή άμα πας γενικά εκεί που χρειάζεται τρίτη, τετάρτη, το αυτοκίνητο πραγματικά δεν καίει. Και δηλαδή είτε φτιαγμένο είτε μαμά. Μαμά ειδικά, πραγματικά για τόσο άλογα δεν καίει σχεδόν τίποτα. Είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό αυτό, και είναι σημαντικό για κάποιον που θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο το οποίο το παίρνει με χαμηλή τιμή, αλλά να μην βάζει και κάθε 5 μέρες βενζίνη 50 και 60 ευρώ κτλ. Που π.χ. συγκεκριμένα αυτοκίνητα που είναι με τουρμπίνα, που είναι εκεί στα παρόμοια άλογα, ειδικά τα ευρωπαϊκά, δίνουν το τούρμπο, ανοίγει πολύ χαμηλά, οπότε εκεί υπάρχει θέμα με την κατανάλωση. Ναι, μεν βέβαια έχεις τον γκάζι, οπότε έχεις άλλα θετικά, αλλά έχεις το κακό αυτό. Λοιπόν, πάμε στα αρνητικά τώρα. Δυστυχώς το αυτοκίνητο αυτό, από την έκδοση του 1300 μέχρι το CZT, που είναι το 1500 με το τούρμπο, δεν έχει τεράστια διαφορά στις αναρτήσεις. Εγώ θεωρώ ότι το αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις αλλαγή ή να βελτιώσεις με κάποιο τρόπο είναι η ανάρτηση. Ειδικά εγώ, σε βίντεο όταν είχα το 1300, είχα αλλάξει ήδη ανάρτηση, γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή και εκεί, γενικά επειδή το αυτοκίνητο είναι ψηλό, παίρνει αρκετές κλίσεις. Με αποτέλεσμα δηλαδή να το καταλαβαίνεις πολύ στο ότι το οδηγάς, είναι και τα ψηλά καθίσματα, είναι ψηλό για το αυτοκίνητο. Έχεις και υψηλό θέση οδήγηση, ειδικά στο 1300. Οπότε δεν βοηθάει πολύ ανάρτηση. Και ειδικά όταν μετά πάμε σε παραπάνω άλογα, που εκεί θες τον γκάζι και θες γενικά το αυτοκίνητο να πατάει κάτω να είναι σωστό, εκεί θες μια σωστή ανάρτηση. Οπότε για μένα το χειρότερο πράγμα που έχει αυτό το αυτοκίνητο πάνω αυτό είναι η ανάρτηση. Εγώ όταν το πήρα, ειδικά το CZT, και ξεκίνησα να πειραματίζομαι για τον γκάζι του κτλ. Είδε το αυτοκίνητο ότι μόλις άνοιγε η τουρμπίνα, έχανε και τη, δηλαδή έφευγε αριστερά-δεξιά από θέμα της ανάρτησης, ασχέτως με τα λάστιχα. Φαινόταν δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή κάτι πιο σφιχτό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου, που κανονικά έχει. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα compact αυτοκίνητο, 1500 κυβικά, 150 άλογα. Θα πρέπει να είναι κάτι πιο σπορ. Π.χ. όπως είναι το Fiesta, το ST, που έχει ένα πολύ καλό πάτημα, όπως έχουν βασικά όλα τα Ford.
Οπότε εμένα το πρώτο αρνητικό μου ήταν η ανάρτηση, βέβαια το ήξερα από την αρχή, οπότε προειδασμένος ότι θα χρειαστεί να γίνει η αλλαγή, το είχα ήδη μέσα στα σχέδια για τα πρώτα βήματα που θα έκανα στο αυτοκίνητο. Δεύτερο αρνητικό είναι η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων. Πιστεύω στα περισσότερα Colt, από ό,τι διαβάζω, γιατί είμαι και στο Colt Club που εκεί βλέπεις πάρα πολλές γνώμες και όποιος, άμα θες να πάρεις ένα Colt ή οτιδήποτε, καλό είναι πρώτα να μπεις σε ένα forum που να έχει πολλά πράγματα μέσα που να μπορείς να ενημερωθείς, οπότε να δεις προβλήματα που βγάζει το αυτοκίνητο, τρόποι βελτιώσεων, να βρεις πώς να το ελέγξεις το αυτοκίνητο, έχει πάρα πολλά πράγματα γενικά μέσα σε οποιοδήποτε forum, ό,τι αυτοκίνητο θέλεις να πάρεις, καλό είναι να γραφείς πριν για να μπορείς να δεις τι παίζει μέσα. Οπότε εγώ τα είχα διαβάσει ήδη όλα αυτά. Οπότε η οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, επαναφέρουμε στο θέμα, έχει μεγάλο πρόβλημα λόγω ότι πέφτει, ειδικά στα, μιλάμε τώρα για τα μοντέλα τα οποία είναι σαν το δικό μου και όχι το facelift. Όλα που σας λέω είναι γι' αυτό, γιατί το facelift δεν το έχω, δεν ξέρω τι παίζει και δεν έχω διαβάσει κάτι άλλο, γιατί σκεφτείτε ότι στο επόμενο μοντέλο τη βγάλανε. Επειδή πέφτει ο ήλιος πάνω, κάνει σβησίματα, τρεμοπαίζει, δημιουργεί προβλήματα με την μπαταρία, π.χ. όπως σε μένα, δηλαδή παρέμεινε ανοιχτή όταν έκλεινε το αυτοκίνητο, οπότε έτρωγε την μπαταρία. Π.χ. εμένα μου ενεργοποίησε το ESP, το Traction Control, και αυτά το απενεργοποιούσε μόνο τη η οθόνη, λόγω ότι αυτή η οθόνη είναι και το trip computer του αυτοκινήτου, οπότε έχει πάνω όλες τις ενδείξεις και όλα αυτά. Οπότε γι' αυτό τα επηρεάζει, δηλαδή σου βγάζει για την κατανάλωση όλα αυτά. Στα περισσότερα Colt που έχω δει εγώ και έχω μάθει, έχει χαλάσει ήδη μια φορά, οπότε την έχουν αλλάξει περισσότεροι ή έχουν βγει τρόπους βελτίωσης, δηλαδή διόρθωσης, το οποίο είχα κάνει και εγώ, δηλαδή διορθώθηκε και εμένα. Και μετά από ένα χρόνο σχεδόν πάλι δηλαδή είχα τέτοια προβλήματα, τώρα αυτή τη στιγμή την έχω βγάλει τελείως, άμα είχατε δει σε προηγούμενο βιντεάκι. Γιατί δεν γινότανε, μου είχα χαλάξει τις μπαταρίες λόγω της οθόνης και από ό,τι φάνηκε ήταν από αυτό. Γιατί το αυτοκίνητο μετά το έχω αφήσει ένα μήνα χωρίς να το χρησιμοποιώ και πάλι η μπαταρία ήταν μια χαρά όταν έβγαλα την οθόνη. Οπότε και αυτό πολύ σημαντικό. Τώρα τι άλλο. Τώρα προβλήματα, θα σου πω κάποια πράγματα. Για κάποιον που θέλει να το αγοράσει και τι να προσέξει όταν πάει να πάρει το αυτοκίνητο, γιατί πλέον δεν υπάρχει μόνο μεταχειρισμένο, εννοείται, δεν υπάρχει να το αγοράσει καινούριο. Κάτι πράγματα που πρέπει να κοιτάξει. Πρώτα απ' όλα, ένα κακό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα Colt CZT είναι ότι το 99%, άντε θα πω 90%, είναι φτιαγμένα ή κάποιο σημείο τη ζωή σου ήταν φτιαγμένα. Οπότε δεν ξέρει τι μπορεί να έχει κάνει ο προηγούμενο. Τι μπορεί να έχει κάνει, τι καλά, τη χρήση δεν την ξέρει σε κανένα αυτοκίνητο. Αλλά δεν μπορεί να ξέρει τι φτιαξίματα είχε πάνω, πόσο safe ήταν τα φτιαξίματα που είχε ή οτιδήποτε, γιατί συνήθως μετά βγαίνουν και πουλούνται σαν μαμά τα αυτοκίνητα αυτά. Αλλά αν τυχόν βρει κάποιο φτιαγμένο, για μένα καλύτερα να πάρει κάποιο φτιαγμένο, γιατί πρώτον υπάρχει πολύ μεγάλο κόστο το να αγοράσει τα ανταλλακτικά αυτά που χρειάζονται, δηλαδή για να φτιαχτεί το αυτοκίνητο, όπω εξατμίσει κτλ. Όλα αυτά. Το οποίο θα σας δείξω και εγώ σε ένα άλλο βίντεο για το δικό μου τι φοράει πάνω και τι κόστος έχουν όλα αυτά που έχουν μπει πάνω. Οπότε αν βρεις κάποιο φτιαγμένο, καλύτερα τουλάχιστον να πάρεις αυτό που ξέρεις ότι το έφτιαξε ο συγκεκριμένος, βλέπεις τι δουλειά έχει κάνει, βλέπεις τι έχουν μπει πάνω, βλέπεις κάποια πράγματα παραπάνω, παρά να πάρεις ένα μαμά θεωρητικά, το οποίο έχει βγει πάνω την τερκούλα, έχουν ξαναβγάλει τα άλλα. Μπορεί να ήταν κάποιος να το έχει αντόσχιζε κάθε μέρα, να το έχει για κόντρες, για οτιδήποτε, και να το πάρεις σαν μαμά ή με την κλασική ότι το οδηγούσε ο πατέρας μου, δεν το χρησιμοποιήσω εγώ, τα κλασικά που ακούγονται κάθε μέρα και μετά δεν ξέρεις τι να πρωτομαζέψεις. Πράγματα που μπορείς να ελέγξεις για να δεις αν ναι, όντως έχει φτιαχτεί το αυτοκίνητο. Όλα τα Colt έχουν στην εισαγωγή. Τώρα αυτό θα πεις πως θα το ψάξεις. Εντάξει, άμα δεις ένα μοτέρ αυτοκίνητο, πιστεύω και έχεις κάποιες παραπάνω γνώσεις, μπορείς να δεις λίγο αν έχουν αλλάχτεί κάποια πράγματα εμφανισιακά ή έστω αν φαίνονται πολύ καινούργια. Δηλαδή, συνήθως όταν παίρνεις π.χ. ένα ματέρα στο αυτοκίνητο, πάνε και το πλένουν όλο μέσα, έξω, μοτέρ, τα πάντα. Οπότε εκεί αν δεις πολλά πλημμένα πράγματα, δηλαδή το μοτέρ να είναι γυαλισμένο όλο και οτιδήποτε τέτοιο, σημαίνει ότι κάτι μπορεί να έχει πειραχτεί και δεν μπορεί να το ελέγξει καθόλου. Άμα δεις λίγο το μοτέρ ότι είναι π.χ. σε κακή κατάσταση με χώματα κτλ. Μέσα και δεν φαίνεται ότι κάτι έχει αλλαχτεί πρόσφατα, δηλαδή κάτι έχει βγει, κάτι έχει μπει και είναι σε διαφορετική κατάσταση, εκεί μπορείς να καταλάβεις τι μπορεί να έχει αλλάξει. Τώρα όταν είναι πλημμένο όλο τέρμα, τι να καταλάβεις. Μπορεί να έχουν αλλαχτεί όλα και να έχουν ξαναμπεί πάλι από την αρχή και να είναι όλα πλημμένα και γυαλισμένα. Λοιπόν. Εκεί, στο συγκεκριμένα, στην ηλεκτροβαλβίδα πάνω, υπάρχει ένα που το λέμε χάπι. Αυτό, άμα μπείτε στα forum
π.χ. στο Call Club, θα δείτε μέσα τη χρήση του, είναι ένα σαν δαχτυλίδι το οποίο είναι εκεί μέσα, συνήθως το 90% των Gold το έχει βγάλει, γιατί με τη μία μόλις το βγάζεις παίρνεις παραπάνω, έχει περισσότερη πίεση στο αυτοκίνητο, οπότε αυτό είναι και από τις πρώτες βελτιώσεις που κάνουν όλοι. Αυτό αν υπάρχει μέσα, τότε σίγουρα σημαίνει ότι αυτός που το είχε κατά πάσα πιθανότητα δεν το έκυγε ή δεν είχε ψαχθεί τόσο πολύ να ασχοληθεί με όλα τα είδη της βελτίωσης, γιατί οι περισσότεροι το έχουν βγάλει. Τι άλλο, ο μπροστινός προφυλακτήρας, επειδή δεν έχει πάρα πολύ χώρο το cold γενικά μπροστά, έτσι ώστε να μπει κάποιο intercooler που συνήθως μπαίνει στη βελτίωση, γιατί έχει μόνο το πλάι, το πλαϊνό, αν χρειαστεί να μπει, συνήθως κόβεται λίγο από μέσα προφυλακτήρας. Οπότε αν σε κάποιο δείτε ότι από μέσα, από το μέσα κομμάτι του προφυλακτήρα, γιατί φαίνεται, χρειάζεται να κοπεί κομμάτι, άμα δείτε ότι ο προφυλακτήρας είναι λίγο πετσοκομμένος από μέσα, σημαίνει ότι σίγουρα κάποια στιγμή έχει intercooler και απλά τώρα δεν υπάρχει πάνω και έχει βγει και έχει μπει καλύτερα πάλι το μαμά. Οπότε και αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα να ελέγξετε. Θα σας πω τώρα τι να λέω. Α, άλλο κακό που έχει. Τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου, αν εξαιρέσει δηλαδή αυτά που είναι τα αναλώσιμα, δεν είναι ακριβά. Δηλαδή δίσκοι, τακάκια, όλα αυτά δεν είναι ακριβά, βγαίνουν σε φυσιολογικές τιμές. Εκτός από τα λάστικα που γενικά παίζουν από 400 και πάνω, γιατί είναι διάσταση που δεν τη φοράνε πολλά αυτοκίνητα. Όλα τα άλλα δεν είναι ακριβά. Ακριβά όμως και δισεύρετα είναι τα ανταλλακτικά π.χ. φανοποιίας ή οτιδήποτε χρειάζεται να γίνει παραγγελία από τη Mitsubishi ή από το Σαρακάκι. Επειδή είναι ο Σαρακάκι μέσα στη μέση και γενικά επειδή με τα εργοστάσια και η Mitsubishi βλέπετε τι γίνεται, ότι έφυγε και γενικά από την Ευρώπη και παίζουν όλα αυτά, συνήθως χρειάζονται να γίνουν παραγγελίες είτε από την Ιαπωνία είτε από την Ολλανδία, από το εργοστάσιο που δεν ξέρω καν αν υπάρχει ακόμα ή έρχονται από κάποιες ευρωπαϊκές αποθήκες. Και έχουν ακριβή τιμή και αργούν να έρθουν. Οπότε αυτό είναι ένα αρνητικό, δηλαδή το αν χρειαστεί π.χ. κάποια μονάδα EBS προσφυγή, ας πούμε, ή οτιδήποτε και δεν υπάρχει μεταχειρισμένη, ότι εκεί για να γίνουν παραγγελίες γενικά και το κόστος που έχει το ανταλλακτικό, που άμα τη διαβάσετε κάποια θα κλαίτε, όπως είναι η MAF και τέτοια που είναι πανάκριβα, αυτό είναι πολύ κακό. Δηλαδή στις περιπτώσεις που εντάξει θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή εντάξει π.χ. σε μένα δεν έχει συμβεί κάτι που να χρειαστώ κάποιο ανταλλακτικό και να καθυστερήσει να έρθει. Γιατί δεν έχω χρειαστεί γενικά κάτι σημαντικό από αυτά. Γενικά πιστεύω ότι στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, π.χ. όπως είναι τα Volkswagen, τα Polo και αυτά, υπάρχουν πολύ περισσότερα ανταλλακτικά γιατί φοράνε πάρα πολλά τα ίδια. Δηλαδή τώρα, όταν φοράει το ίδιο το Polo, το Ibiza και το Fabia, όλα φοράνε τα ίδια πράγματα. Οπότε σίγουρα φέρνουν πολύ περισσότερα ανταλλακτικά σαν εταιρείες στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στην Ευρώπη για αυτά τα αυτοκίνητα, γιατί σίγουρα τρία είναι τρία μοντέλα. Κάποιος θα τα χρειαστεί, δεν γίνεται. Ακόμα και παλιότερα μοντέλα, δηλαδή θα υπάρχουν ανταλλακτικά. Αυτό. Και τώρα κάποιες λεπτομέρειες. Το αυτοκίνητο, το οποίο θα μπορούσε να μπει και αυτό στα θετικά, είναι ότι το αυτοκίνητο είναι πολύ ελαφρύ, δηλαδή είναι 1100 κιλά. Από τα οποία τα 100 κιλά, να ξέρετε, γύρω στα 100 κιλά είναι πίσω, γύρω στα 50 κιλά είναι τα πίσω καθίσματα για που έχουν αυτό το σιρταρωτό. Είναι αυτό ότι είναι πολύ ελαφρύ, οπότε οι επιδόσεις του είναι αρκετά καλές λόγω ότι έχει 150 άλογα μεν, δεν είναι πάρα πολλά σαν άλογα, αλλά είναι ελαφρύ το αυτοκίνητο, η καρότσα του, οπότε μπορεί να φύγει γρήγορα. Δεν το πιέζουν σε αυτό. Το αρνητικό του σε αυτό είναι επίσης ότι έχει πίσω, είναι πολύ ελαφρύ το αυτοκίνητο, δεν έχει το μοτέρ οτιδήποτε πίσω να είναι κάτι βαρύ. Οπότε λίγο το πίσω μέρος θέλει λίγο προσοχή σε στροφές, αν δεν χρησιμοποιείς το traction control, γιατί πολλοί αρκετοί το βγάζουν. Οπότε εκεί θέλει λίγη προσοχή. Κακό επίσης σε άλλο το μέρη είναι ότι δεν βγαίνει το traction control, είναι πάντα πάνω, δεν υπάρχει κάποιο κουμπί για να το αφαιρέσεις άμα θες να το βγάζεις, ή το traction control ή το EBS οτιδήποτε, δεν βγαίνουν, υπάρχει μέσα κανονικά και ανάβει, οπότε αν θες να το βγάλεις υπάρχουν κάποιες πατέντες οι οποίες μπορεί να τις βρεις σε φόρου, τα οποία μπορείς με κάποιο να βάλεις κάποιο κουμπί και να το αφαιρέσεις και να το βάζεις όποτε θες. Αυτά θεωρώ. Ελπίζω να μην σας κούρασε, εντάξει, όποιον ενδιαφέρει και θέλει να το πάρει, πιστεύω να του φάνηκαν οι συμβουλές αυτές σημαντικές για να το επιλέξει το αυτοκίνητο. Οπότε μεγάλη προσοχή για την αγορά του μεταχειρισμένου, όπως πάντα σε όλα τα μεταχειρισμένα θέλει πολύ προσοχή. Λοιπόν, και όσοι παρακολουθείτε το κανάλι και έχετε κάνει και εγγραφή και τα βλέπετε αυτό το βιντεάκι, να ξέρετε έχονται αρκετά βιντεάκια σχέση με την τεχνολογία και γενικά και το Colt. Θα γίνουν πολλά πράγματα στο Colt αυτό τον καιρό.
Ήδη ξεκινάνε, δηλαδή θα δείτε πολλά βιντεάκια. Τώρα είχαμε σταματήσει τον Αύγουστο, δεν έβγαλα καθόλου. Θα έρθουν αρκετά βίντεο το Σεπτέμβρη, τώρα δεν ξέρω μέσα Σεπτέμβρη, γιατί θέλω να τα γυρίσω κιόλα. Κάποια έχουν γυριστεί, κάποια θα γυριστούν πιο μετά. Οπότε περιμένει, θα υπάρχει αρκετό υλικό. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ελπίζω να το βρήκατε σημαντικό όσοι έχετε σκοπό να αγοράσετε το αυτοκίνητο συγκεκριμένο. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο The Upgrades. Ήμουν ο Πάνος. Γεια σας.